Καλησπέρα σε όλους. Και μιας και μας έβγαλε έτσι ο δρόμος προς το γήπεδο, είπαμε να κάνουμε μια περιφορά, να δούμε έτσι τι νέες εξελίξεις υπάρχουν, τι έχει ολοκληρωθεί, αν έχει ολοκληρωθεί κάτι, και έτσι να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Παλιά, πριν ένα χρόνο δηλαδή. Βλέπουμε εδώ τα δεντράκια μας και τα φυτά μας μεγαλώνουν. Έτσι έχει πρασινίσει ο χώρος εδώ, πολύ όμορφο. Πάντα με τα κίτρινα τα άνθη, έτσι για να είναι προσαρμοσμένα στον χώρο εδώ. Εσωτερικά κάποια θεματάκια έτσι που είδαμε με την εθνική, νομίζω σιγά σιγά διευθετούνται, δηλαδή ο αγωνιστικός χώρος όπως είπαν και οι ειδικοί είναι σε μεταβατικό στάδιο και γι' αυτό τον είδαμε έτσι κάπως ξερό, χωρίς να επηρεάζει βέβαια το παιχνίδι των ποδοσφαιριστών, δηλαδή δεν είναι σαν κάτι άλλα γήπεδα που έτσι τα λέμε χωράφια που έχει λακκούβες, έχει ξυλώνεται το γκαζόν κλπ. Αυτό δεν το είδαμε, το μόνο που είδαμε ήταν ουσιαστικά το χρώμα και αυτό που μας είχαν και ενημερώσει, δηλαδή ότι ουσιαστικά μόνο αισθητικά είναι το πρόβλημα. Οπότε θεωρητικά στον επόμενο αγώνα θα το δούμε κανονικά πράσινο. Βλέπω μέσα γίνονται και κάποιοι καθαρισμοί έτσι με πιεστικό μηχάνημα. Καθαρίζουν όλο το γήπεδο, τις κερκίδες βασικά. Ένα άλλο θέμα που είδαμε έτσι λίγο ήταν στην θύρα των οργανωμένων, που είδαμε έτσι κάποια κενά, μάλλον σπασμένα καθίσματα. Βλέπουμε εδώ και την πρασινάδα. Τώρα, γιατί τα βλέπουμε αυτά, δυστυχώς δεν μπορούμε να σταματήσουμε και αυτούς που δεν καταλαβαίνουν. Όποιοι είναι αυτοί εννοείται, δεν είναι όλοι, δεν είναι κανένα, δεν τσουβαλιάζουμε. Να δούμε εδώ ότι η φύτευση στους αναβαθμούς έχει ολοκληρωθεί. Έχουν μπει ακόμα περισσότερα δέντρα και φυτά. Έχει μπει αναρρυχητικό φυτό στα κάγκελα. Έχει πρασινίσει, δηλαδή δεν βλέπω πολύ χώμα. Βλέπω πολύ πράσινο. Οπότε όπως βλέπουμε έχουν αντικατασταθεί τα δέντρα που κόπηκαν, με πολλά περισσότερα και δέντρα και θάμνους, όχι κυρίως πεύκα, άλλο είδος δέντρα που έτσι φαίνει και μια ποικιλία, νομίζω είναι πολύ πιο όμορφο. Τώρα ως προς τις θέσεις εδώ που έχουν σπάσει, δεν ξέρω, ίσως θα μπορούσε έτσι η ΠΑΕ με κάποιο, δεν ξέρω αν το επιτρέπει ο κανονισμός, νομίζω δεν το επιτρέπει, να ψαχτούν ίσως για κάποιες θέσεις ορθίων ή αναδιπλούμενες θέσεις, αλλά αυτό δεν το γνωρίζω το θέμα, οπότε και δεν μπορώ να πω την άποψή μου. Βλέπουμε εδώ και τα δέντρα που έχουν μπει και στην ανατολική πλευρά, πολλά περισσότερα από ότι στο τελευταίο βίντεο, και φυτά και διαφόρων ειδών δέντρα και εννοείται και το αναρχητικό φυτό στα κάγκελα. Αυτά λοιπόν και ως προς τις θέσεις, ίσως πρέπει να το δει η ΠΑΕ, γιατί γενικά σπάνε. Ένα καινούριο που έχουμε εδώ τον τελευταίο καιρό
και το έχουν δείξει και τα υπόλοιπα παιδιά, είναι το συντριβάνι με τον ωραίο φωτισμό που έχει φτιαχτεί σε αυτόν εδώ τον χώρο. Χώρος που αλλιώς σχεδιαζόταν στην αρχή, αλλιώς άλλα ακούστηκαν ότι θα γίνει, τελικά έγινε αυτό, το οποίο προσθέτει έτσι μια επιπλέον πολυτέλεια, ας το πω έτσι, απέναντι από τα επίσημα, από την είσοδο εδώ μάλλον των επισήμων. Και πάμε να δούμε και προς τα κάτω. Λοιπόν, εδώ στον πεζόδρομο βλέπουμε ότι έχει μπει φράχτης, μόνιμος φράχτης, μπιδωμένος, το βλέπω κάτω. Αυτό θεωρώ ότι έχει να κάνει ίσως με την ασφάλεια του περιβάλλοντα χώρου, του γηπέδου, για τους ελέγχους των αστυνομικών. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ούτε αυτό ας πούμε προβλεπότανε, όμως έγινε, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν και πρέπει να προσαρμοστούμε. Πριν ήταν ανοιχτά για τα ποτιστικά μέσα στο αγωνιστικό χώρο, αυτά από εδώ δεν βλέπω κάτι καινούριο. Άντε να πάμε και λίγο προς το άλσος. Λοιπόν, και από τη μέσα πλευρά του τοιχείου, από την πλευρά του άλσους, βλέπουμε εδώ τα δέντρα που έχουν μπει. Βλέπω κάποια κυπαρίσια, αν δεν κάνω λάθος. Έχει μπει και εννοείται και το αυτόματο το πότισμα. Επί της ευκαιρίας να πούμε και ότι άλλαξε ο Δήμαρχος εδώ, είναι ο κύριος του Μπούλογλου, να ευχηθούμε καλή θητεία και ανεξαρτήτως πολιτικών προτιμήσεων να κάνει και το καλύτερο για την, και για τον τόπο εδώ και σε συνεργασία με την ΑΕΚ, είτε την ΠΑΕ, είτε την ΚΑΕ, είτε την Ερασιτεχνική. Και προχωράμε. Λοιπόν, εδώ πιο ψηλά βλέπουμε ότι στον πάνω όροφο, να το πω έτσι, στην πλευρά του άλσους, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα τα έργα, τουλάχιστον όχι όπως είναι στην εργολαβία. Εδώ να θυμίσω ότι προβλέπεται να μπει από τη μέσα πλευρά της χάρας με το τοιχείο, να μπει πατητό μονοπάτι, πατητό χώμα μάλλον, να το πω έτσι, ένα μονοπάτι. Δεν έχει μπει. Το οποίο μονοπάτι θα συνδέει το άλσος με το γήπεδο, με το περιβάλλον χώρο του γήπεδου. Εδώ δεν έχει μπει κάτι ακόμα. Δεν ξέρω αν έχει κολλήσει κάπου το θέμα. Είμαστε και λίγο έξω από αυτά τώρα. Να πούμε επίσης ότι πάνω στο κένταυρο έχει κατασκευαστεί η δεξαμενή. Δεν ξέρω αν έχει συνδεθεί με το υπόλοιπο δίκτυο πυρόδοξης του άλσους. Πάντως κατασκευαστικά είναι έτοιμη. Κάτι το οποίο και αυτό προβλεπόταν στην εργολαβία, εννοείται. Επίσης δεν έχουν μπει και σε όλο το ανώτερο, να το πω έτσι, τοιχείο, δεν έχουν μπει κάγκελα, το οποίο και αυτό υποτίθεται προβλέπεται στην εργολαβία. Έχουν μπει μόνο σε μερικά σημεία. Εδώ το κουτί,
το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έχει να κάνει με την ίδρυυση, σκουριασμένο αρκετά. Γενικά νομίζω δεν έχουν τελειώσει εδώ οι εργασίες. Να δούμε πως θα προχωρήσουν και αυτές. Άρα νομίζω το μεγαλύτερο κομμάτι έχει γίνει. Εδώ τα παλιά δεντράκια και αυτά τα οποία είχε γίνει η δεντροπίδευση. Αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Μπορεί να ανεβάσω και στο τέλος του βίντεο ένα εικόνες από το συντριβανάκι που υπάρχει ίσως το βράδυ. Να δούμε και πως είναι και το βράδυ, αν και τα έχουμε δει. Αυτά. Μην ξεχνάμε, στηρίζουμε την τεχνική ΑΕΚ με την κάρτα φύλου. Και θα τα πούμε μέχρι την επόμενη φορά. Προσοχή και μόνο ΑΕΚ. Εδώ είμαστε και το βραδάκι που σας είχα πει. Κοιτάξτε πόσο όμορφα έχει διαμορφωθεί ο χώρος με τον επιτύχιο φωτισμό και την νέα προσθήκη εδώ με το συντριβάνι, το οποίο μάλλον δεν θα το λέγα τόσο συντριβάνι όσο σαν καταράκτης, γιατί τρέχει το νερό από πάνω και με τον φωτισμό. Το μεσημεράκι που πέρασα δεν λειτουργούσε αυτό, τώρα λειτουργεί. Δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να αλλάζει ο φωτισμός. Πάντως εδώ το βλέπουμε στα μπλε. Και εδώ ο υπόλοιπος πεζόδρομος με το φωτισμό και το γήπεδο. Αυτά. Υγεία σε όλους και μόνο ΑΕΚ.